Τεραστείο διαστάσεων πυρκαγιά, από την οποία διέτρεξε σοβαρό κίνδυνο ολόκληρο τετράγωνο, ξέσπασε αργά το απόγευμα σε υποστατικά στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου στη Λεμεσό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ σύμφωνα με γείτονες ακούστηκαν εκρήξεις οι οποίες δεν έχει προσδιοριστεί από που προκλήθηκαν. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική υπηρεσία Λεμεσού χρησιμοποίησε όλα τα πυροσβεστικά οχήματα. Ο ιδιοκτήτης των υποστατικών τη στιγμή της φωτιάς απουσίαζε, ενώ σύμφωνα με ισχυρισμούς του δεν υπήρχαν έφλεκτα υλικά. Τα μηχανήματα μόνο, τα μηχανήματα υπερβαίνουν τις 30.000, τα εξαρτήματα κάπου 18 και η σαπουνόσκονη γύρω στις 20. Η σκηνή απεκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ κλιμάκια του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων και εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής άρχισαν έρευνες για εξακρίβωση των αιτιών που την προκάλεσαν. Με το πρώτο φως της ημέρας, εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας Λεμεσού συνέχισαν τις έρευνες τους για εξακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά σε υποστατικά στον Άγιο Νεκτάριο. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι η φωτιά άρχισε τυχαία από υποστατικό που χρησιμοποιείται από τον Νίκο Γεωργίου ως βιοτεχνία κατασκευής καρβούνων για θυμίαμα και επεκτάθηκε στην αποθήκη μηχανημάτων βιομηχανικών πλυντηρίων ιδιοκτησίας του Κώστα Αριστοδήμου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές δεκάδων χιλιάδων λιρών. Ζημιές προκλήθηκαν και στη γειτονική κατοικία, οι ένοικοι της οποίας διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο. Ασφαλιστική κάλυψη δεν υπάρχει σε κανένα υποστατικό.